Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε στο Βέλγιο, θα πάμε στις Βρυξέλλες. Θα συναντήσουμε έναν Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος έχει την τάση και πολύ καλά κάνει να γοητεύει τους Βέλγους μέσα από τη φωνή και την μουσική του. Ένα ταλαντούχο παλικάρι. Είναι χαρά μας να μεταφέρουμε τις μελωδίες του, την φωνή και την τοποθέτησή του. Είναι ο Γιάννης Ηλιάδης. Γιάννη, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό? Καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα από Κρήτη, από Ελλάδα. Καλησπέρα από Βρυξέλλες, όλα καλά εσείς? Βρυξέλλες, είσαι φαντάζομαι τρίτης γενιάς Έλληνας των Βρυξελών. Ναι. Ακριβώς, έπεσα μέσα λοιπόν. Έτσι. Και αγαπάς πολύ τη μουσική, αγαπάς πολύ τα ελληνικά ακούσματα, τις ελληνικές μελωδίες, τους Έλληνες λαϊκούς και έντεχνους καλλιτέχνες και έχεις την τάση, το ταλέντο να τραγουδάς και σε διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα γαλλικά, σωστά? Σωστά. Είσαι επαγγελμα... Αγαπάω πολύ τις... Ναι, αγαπάς πολύ. Τους Έλληνες τραγουδιστές, ναι. Το Παντελίδη, το Χατζιάννη. Και είσαι επαγγελματίας ερμηνευτής στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, ή είσαι ερασιτεχνικά κατά κάποιο τρόπο? Ερασιτεχνικά. Έχω και άλλη δουλειά. Αρχίζω τώρα και σιγά σιγά βλέπουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε πριν πούμε περισσότερα, να μας παίξεις ένα ρεφρέν. Κάπως τώρα το φινάλε της εκπομπής να είναι λίγο μελωδικό από έναν Έλληνα ομογενή που βρίσκεται στο εξωτερικό και του αρέσουν και τα ακούσματά μας, οι μελωδίες μας. Έχεις ετοιμάσει κάτι, να κάνουμε ένα πρόλογο? Να σας πω το τραγούδι που έγραψα στα γαλλικά του Παντελίδη. Θα μας πεις, προτείνω να μας πεις ένα άκουσμα που δεν το γνωρίζουμε, μια μελωδία που δεν είναι γνωστή σε εμάς. Εντάξει, από το τραγούδι μου, το γαλλικό τραγούδι μου, L'amour interdit. Ακριβώς, το κάτι καλοκαίρι. Το οποίο δεν το έχουμε ακούσει, βέβαια. Πάμε. Εντάξει, πάμε. Laisse-moi te dire ce qu'on était, car lorsqu'on était gosse, on se plaisait. On prend le large vers de nouveaux horizons. Et quand ça marche, entre nous chaque seconde. Et un, deux, trois, la 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 la. Viens avec moi, on y va, la 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 la. Prends ma main et on s'en va, la 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 la. Vers notre passé, la 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 la. Lorsqu'on s'est aimé, la 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 la. Avec moi, je t'emmène, la 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 la. Faire un amour immortel, la 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 la. Faire de nouveaux horizons, la 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 la. Où je compterai chaque seconde. Εντάξει, εξαιρετικός, αλλά πρέπει να μας πεις τώρα, επειδή είναι στα γαλλικά το τραγούδι και πολλοί, αν όχι περισσότεροι, δεν γνωρίζουν γαλλικά, οι στίχοι τι λένε? Τι λένε? Λένε «L'amour interdit», σημαίνει «η αγάπη που δεν επιτρέπεται». Λέει ότι ένας έχει μια αγάπη από... όταν ήταν μικρός και τώρα αυτή η γυναίκα έχει έναν άλλον, έχει οικογένεια, αλλά αυτός ακόμα την αγαπάει. Αλλά αυτός επιμένει και ακόμα την αγαπάει, αλλά... μάλιστα. Ναι. Τραγουδάς κάπου εκεί σε κάποιο ελληνικό μαγαζί, έχεις επιχειρήσει ή μόνο κατά τη διάρκεια μιας παρέας? Γιατί έχεις όντως πολύ καλή φωνή. Ευχαριστώ. Κάνω συναυλίες εδώ στο Βέλγιο. Άρχισα μερικά χρόνια τραγουδούσα στο σύλλογο θρακιωτών που έχουμε Βρυξελών. Ναι, στις γιορτές που κάνουμε. Και μετά σιγά σιγά σε συναυλίες, σε φεστιβάλ όπως λέμε και τέτοια πράγματα.
Κατάγεσαι από τον Εύρο, σωστά. Έχεις καταγωγή από τον Εύρο. Ναι, 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 αβίσα. Μάλιστα. Έρχεσαι καθόλου Ελλάδα συχνά, κάθε καλοκαίρι, γιορτές? Κάθε καλοκαίρι, γιατί η οικογένεια είναι στην Ελλάδα. Η γιαγιά, ξάδερφες. Έχω πολλή οικογένεια στην Ελλάδα και κάθε καλοκαίρι έρχομαστε, πάμε Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, στον Εύρο, στην Ιαβίσσα. Και δύο-τρεις φορές ήρθα και στην Κρήτη. Μάλιστα, την κιθάρα την πιάνεις στην Ελλάδα ή μόνο η έμπνευση έρχεται στις Βρυξέλλες? Και στην Ελλάδα. Η γιαγιά μου κρατάει την κιθάρα μου στο σπίτι της. Α, μάλιστα. Οπότε θες να απευθυνθείς εδώ στους συγγενείς σου που σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Τι θες να τους πεις? Θέλω να τους πω χαιρετισμούς, να είστε όλοι καλά και να τα πούμε το καλοκαίρι με πολλή υγεία. Γιατί αυτό το κορονοϊό δεν είναι ωραία πράγματα. Θέλει προσοχή, αλλά... θέλει προσοχή βέβαια. Πολύ καλό το μήνυμα που στέλνεις, δυνατό το μήνυμα, προσοχή σε όλους. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις μια υπέροχη φωνή. Είσαι ένα γλυκύτατο παιδί. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και έχουμε συμφωνήσει να τα ξαναπούμε, θα ξανασυνδεθούμε. Θα τα ξαναπούμε και θέλω να ευχαριστήσω και τον Νίκο Χαρχάλη που μας έβαλε contact. Βέβαια, σε επικοινωνία, να επικοινωνήσουμε, βέβαια. Ναι. Είπαμε, εκεί στον Εύρο είναι καθημερινά συντονισμένη και μια ολόκληρη περιοχή, το ξέρεις, το επιβεβαιώνεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ, Κρήτη. Να σε ευχαριστήσω και τους χαιρετισμούς μας στον Εύρο, βέβαια, εκεί στη Νέα Βίσσα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε καθημερινά. Είναι μια κοινότητα ανθρώπων εκεί, 2.500 άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά Κρήτη TV. Πολλοί από αυτούς έχουμε δεθεί, έχουμε έρθει κοντά. Λοιπόν,